Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Πέρυσι είχαμε τον Billy Bam Bam. Φέτος έχουμε δύσκολα τα πράγματα μέσα. Να είναι τέλεια τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Καλημέρα και από μένα. Είδες τι ωραία που ξεκινάμε. Εννοείται, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία και έρχομαι να συνεχίσω αυτό το πολύ ωραίο ξεκίνημα με μια μοναδική συνταγή που έχουμε αγαπήσει πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό νοικοκυριό. Αλλά όπως ξέρετε, θα βάλω το δικό μου twist. Θα φτιάξουμε γιουβαρλάκια τα οποία θα κάνουμε με κόκκινη σάλτσα, αυγοκομμένα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι τέλεια υφή έχει. Πώς σου ήρθε αυτό? Θα σου πω κάτι. Είναι ένα φαγητό το οποίο το τρώμε. Ναι, θα σου βάλω και λίγο ζουμάκι τώρα, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Να βάλεις και λίγο ψωμί, μια καπίρα έτσι ωραία, νόστιμη. Δευτεριάτικο, πολύ ωραίο φαγητό. Δοκίμασε και θα καταλάβεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Θες καλό ζουμί? Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα είναι ότι ανατρέπουμε λίγο τα δεδομένα από τα κλασικά γιουβαρλάκια. Το φτιάχνουμε με σωστό τρόπο, όπως είναι αυγοκομμένα, αλλά με κόκκινη σάλτσα. Θωμά, καταπληκτικό. Είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό, είναι τέλεια μαγειρεμένο. Βλέπετε ότι έχει φύγει μισή κατσαρόλα. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Βάλει και λίγο ψωμάκι, τραγανό. Βλέπετε ήδη τα υλικά από κάτω. Όπω. Λοιπόν, ο Θωμάς έχει έρθει πάλι εδώ. Θέλει τα πιάτα του να τα φάει. Εγώ τώρα όμως θα ξεκινήσω για να σας δώσω αυτή τη συνταγή ήρεμα και χαλαρά. Τι κάνουμε τώρα? Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Είναι ένα φαγητό που θέλει προετοιμασία 20 λεπτά και άλλη μισή ώρα μαγείρεμα και καθαρίζουμε μία ώρα στο σύνολο και είμαστε OK. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία? Πρώτον, παίρνουμε μισό κιλό κιμά. Πες. Θεϊκό. Πάρα πολύ, παιδί μου. Μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιο, τον οποίο το βάζουμε σε ένα μπολ. Τώρα, έχουμε μισή κούπα. Μισό φλιτζάνι στην ουσία είναι περίπου 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ, το οποίο τι θα κάνουμε, θα το βάλουμε σε ένα σουρωτήρι, θα το πλύνουμε να φύγει το έξτρα άμυλο και θα το αφήσουμε να σουρώσει. Και μετά θα το βάλουμε πίσω στον μπολ και θα το προσθέσουμε μέσα εδώ. Είναι πλυμμένο δηλαδή αυτό. Μισή κούπα. Τώρα, βάζω ένα κρεμμύδι μικρό. Μα γιατί είναι σαν να τρως γουβαρλάκια, αλλά δεν τρως γουβαρλάκια. Ακριβώς. Έχω βάλει και λίγο βασιλικό μέσα, γιατί ακόμα ο καιρός είναι ζεστός ο καιρός. Είναι αρκετά καλοκαιρινό. Όπω. Τώρα, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε την ίδια ποσότητα περίπου σε άνηθο. Oh. Γεια σας, τι κάνετε. Έχουμε έναν επισκέπτη. Σας τρόμαξα. Δεν σε περίμενα, αγόρι μου. Πες μια κουβέντα, κάνε ένα τοκτό, κάνε κάτι να γίνει. Θα βάλεις. Θα βάλω λίγο, ναι, να βάλω. Εννοείται. Μην βάλεις πάρα πολύ. Στον ενδιάμεσο χρόνο, εγώ, όσο ο Γιώργος βάζει τα γιουβαρλάκια, τα κοκκινιστά, έχω περίπου 10 με 15 φιλαράκια βασιλικό, έχω ένα μισό με ένα τρίτο ματσάκι από άνηθο και την ίδια ποσότητα σε μαϊντανό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα τα ψιλοκόψουμε λίγο εδώ και θα τα προσθέσουμε μέσα. Ένα, θα τα γυρίσουμε λίγο από εδώ. Ένα ωραίο τυπάκι για να ψιλοκόβεται στην ουσία μυρωδικά. Επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην έχει τέτοιο μαχαίρι, μπορεί να μην μπορεί να το κάνει. Εντάξει, γιατί απαιτεί μια εξοικείωση να το κάνουμε αυτό. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να βάλετε την ποσότητα των μυρωδικών μαζί με όσο ελαιόλαδο χρειάζεται, όχι πάρα πολύ, 3-4-5 κουταλιές σούπας, σε ένα μούλτι. Και να δημιουργήσουμε ένα λάδι το οποίο θα κοπεί μέσα το μυρωδικό, μέσα στο λάδι και δεν θα φύγουν τα υγρά του και θα ενσωματωθεί η γεύση πολύ ωραία. Κατάλαβες, Καταρίνα? Κατάλαβα, είναι ωραίο κολπάκι αυτό. Τώρα. Εγώ να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Αυτό το φαγητό όλο. Το φαγητό όλο, Όχι, δεν, θα το φάω όλο. Αλλά το θέμα είναι ανάτο και το άλλο. Βάζω και ένα αυγό. Είναι η σάλτσα. Η σάλτσα είναι δηλαδή, μαγική. Είναι η σάλτσα είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Έχω βάλει ένα αυγό. Περίπου θέλουμε 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και θα πλάσουμε τον κιμά. Εντάξει, αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Επίσης όμως, ένα σημαντικό tip είναι να το βάλουμε στο ψυγείο. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά άμα σφίξει ο κιμάς, είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, τώρα θα το κάνω λίγο γρήγορα, δεν το κάνω όλη τη διαδικασία, γιατί δεν θέλω να βάλω κάτι, γιατί είναι πολύ απλό. Το ομογενοποιούμε και φτιάχνουμε ένα μείγμα. Ωραία. Των γιουβαρλακίων. Των γιουβαρλακίων μας. Γιούβε, μπορεί να είναι και γιούβε, να το πούμε έτσι. Φόρτσα γιούβε. Τι είπες τώρα? Φόρτσα γιούβε. Η Τζόρτζια κάνει βόλτες, Η Τζόρτζια προσπαθεί να βρει κάτι. Σας στο σπίτι μου. Λοιπόν, φόρτσα γιουβερλάκι. Μπορείς και καλύτερα. Να σου πω κάτι, αυτό μπορεί να ήταν και τρέιλερ. Να το αντικαταστήσουμε, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι κάνουμε. Έχω προχωρήσει λίγο αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο εδώ. Παίρνουμε μια μεγάλη πλάσοτε, όπου έχουμε και άλλη μια επισκέπτρια, έρχεται σε λίγο, θα τη δείτε. Και τι κάνουμε, πλάθουμε περίπου ένα μέγεθος καρυδιού τα γιουβαρλάκια μας και τα μαγειρεύουμε
σε μέτρια θερμοκρασία, δεν είναι και φτεδάκια, δεν είναι και φτεδάκια εδώ. Θέλουμε να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα, αυτό ακριβώς. Mm. Εντάξει. Μαριλού, μην τα αφήσεις παραπάνω. Όχι, μην τα αφήσεις. Αυτό, λοιπόν, κοίτα, αυτό είναι για να το θωρακίσουμε, λάμπρο. Ναι, αλλά είναι μόνο για το μπαρλάκι. Δεν είναι ακριβώς να το θωρακίσουμε, είναι, ναι, ναι, δεν είναι θωράκισμα ακριβώς. Θωράκισμα μπορούσε να ήταν αυτό που έχει ξεφύγει λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει να γίνει λίγο το καφέ. Θέλει, έτσι, απλά θέλουμε ελαφρώς να το μαγειρέψουμε για να σφίξει πρωτεΐνη και να μην σπάσει, καταλαβες. Ναι. Βλέπεις ότι δεν τα έχω λευρώσει, θα κάνουμε προσοχή για να μην βάλουμε έξτρα αλεύρια. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ. Πώς μπορώ να μην μου διαλυθεί με το ρύζι, να, με αυτό γίνεται? Γιατί εμένα μου φουσκώνουν τα ρύζια πολύ και γίνεται χαμός. Λοιπόν, ωραία, κοίτα, σου φουσκώνουν τα ρύζια. Ή μπορεί να έχεις βάλει πολύ ποσότητα ρύζι, δηλαδή στο μισό κιλό κιμά, τα 100 γραμμάρια είναι max. Δηλαδή το 20% σε ρύζι, αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα να μην τα πολυκουνάμε με πυρούνια ή άλλα εργαλεία. Θα τα αφήσουμε έτσι ίσια. Ναι, θα τα αφήσουμε έτσι ίσια και μετά με προσοχή. Μην τα κουνάς. Δεν τα κουνάω ξανά. Αυτό ήταν τελευταία φορά που τα κούνησα. Το κούνημα έτσι είναι ok. Αλλά άμα το κουνάς μέσα εκεί και το μαλλιατσιάζεις, δηλαδή το... Μαλλιατσιάζεις, τι ακούγεται σήμερα στην Εντάξει, σας ευχαριστώ, πάω να φάω, γεια σας. Ωραία. Λοιπόν, έχω περάσει το στάδιο που έχω μαγειρευτεί περίπου 3 λεπτάκια από την κάθε πλευρά στο 5, με κλίμα 109. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ απλό. Θα βάλουμε μία κούπα και μισή χυμό ντομάτας μέσα, εδώ. Ουπ. Και επειδή βάζουμε ένα όξινο υλικό μέσα, προϊόν που είναι η ντομάτα, θα βάλουμε και λίγο ζαχαρίτσα, αν εσείς το επιθυμείτε. Μπορεί να βάλετε και μια κουταλιά του σούπας μέλι να εξορροπήσει, και άμα δεν βάζετε ζάχαρη. Τώρα, τα ανακατεύουμε λίγο να πάρει μια βράση η ντομάτα. Θα βάλω λίγο ακόμα αλατάκι μέσα και λίγο πιπέρι. Έχουν μείνει 2 αυγά, τα οποία θα σας δείξω και ένα ωραίο κόλπο πώς θα κάνετε το σωστό αυγολέμο να πετύχει. Γιατί πρώτα διαχωρίζουμε τα ασπράδια, θα το δείξω. Τα χτυπάμε, αφρατεύουν, μετά βάζουμε τους κρόκους μέσα και μετά παίρνουμε το ζωμό για να το ομογενοποιήσουμε. Οπότε σε αυτό το σημείο, Κατερίνα, θα προσθέσω 1 λίτρο ζωμό. Κοτόπουλο έχω χρησιμοποιήσει, μπορείτε να βάλετε και λαχανικών. Τέλεια. Η σάλτσα είναι πανόστιμη, παιδί μου. Πανόστιμη. Έτσι, καπίρα. Τέλειο δευτεριάτικο φαγητό και πάρα πολύ γρήγορο δηλαδή. Προλαβαίνετε τώρα να πάτε στο σούπερ μάρκετ, να τα πάρετε και το μεσημέρι να έχετε φτιάξει το φαγητό τέλειο. Τώρα, μπράβο, μπράβο. Θέλουμε να σιγοβράζει το φαγητό. Αυτό το μυστικό σε όλα, είτε είναι μαγειρευτό, είτε είναι κάτι το οποίο έχει σάλτσα, δεν πρέπει να βράζει πολύ. Δηλαδή, δεν πρέπει να βγαίνει επιθετικά ο ατμός. Μια φορά ένα σεφ μου είχε πει το εξής. Μου λέει, σεφ μέντορας, ο Τόνιο Καβαλιέρος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου έχει μάθει. Μου λέει, όταν μια κατσαρόλα βράζει πάρα πολύ και βγαίνουν πάρα πολλοί ατμοί, όλη η γεύση κολλάει στους τοίχους. Αχ, τι ωραίο! Καταλαβες. Οπότε πρέπει να το σιγοβράζουμε το φαγητό μας για να μπορέσει να ενισχύεται η γεύση και να μην φεύγει από τους υδρατισμούς αυτό. Τώρα, πάμε να το κάνουμε το αυγολέμονο. Μετά από περίπου... Εγώ βάζω σάλτσα και τρώω. Βάλε σάλτσα. Μετά από περίπου 30 λεπτά, 35, θα το δείτε ανάλογα με το πόσο μεγάλα έχετε βράσει, έχετε πλάσει τα γιουβαρλάκια. Πρέπει να κοιτάξετε μέσα το ρύζι να είναι καλά μαγειρεμένο. Μπορείτε να θυσιάσετε ένα για χάρη της δοκιμής. Λοιπόν, τώρα παίρνω ένα μπολ, παίρνω 2 αυγά και θα διαχωρίσω τα ασπράδια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο tip, γιατί το αυγολέμονο πετυχαίνει τέλεια. Εντάξει, βάζω τον κρόκο ξεχωριστά και παίρνω έναν αυγοδάρτη και θα αρχίσω να τα χτυπάω μέχρι να δούμε ότι βγάζει λίγο αφρό. Περίπου μισό λεπτό. Καταλαβαίνω γιατί το κάνω τώρα αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό που έχεις κάνει ως σάλτσα θα μπορούσε να είναι και σούπα. Ακριβώς. Να σας πω κάτι, αυτό το φαγητό είναι ένα σουποειδές φαγητό. Μόνο το εννοώ, κατάλαβες, χωρίς τα γιουβαρλάκια. Ναι, αλλά ξέρεις, να σου πω κάτι, έχει πάρει όλη τη γεύση τώρα. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι τέλειο. Μπορεί να γίνει και σούπα και μπορεί να, αν το πούμε έτσι, ακόμα και χειμώνα το τρως. Βέβαια. Ναι, αλλά μπορεί να το φας και καλοκαίρι. Μαγικό. Τώρα, αυτό μπορείτε να το κάνετε και λίγο ακόμα. Τι θα κάνουμε, θα προσθέσουμε μέσα τους κρόκους μόλις έχουμε αφρατέψει καλά. Βλέπετε ότι έχει πάρει όγκο. Τέλεια. Παίρνω ένα λεμόνι. Ανάλογα εδώ την οξύτητα που θέλετε, θα την βάλετε εσείς. Απλά εδώ θέλουμε να μην κάτσει πολύ ώρα το λεμόνι με το ξύδι. Με το ξύδι λέω, με τα αυγά. Εντάξει, θα βάλω μισό σε πρώτη φάση, μπορούμε να το συμπλώσουμε και μετά. Ανακατεύουμε και τώρα ήρθε η ώρα της κρίσεως. Η οποία είναι η εξής. Να μην μαγειρέψουμε τα αυγά, θέλουμε πολύ προσοχή. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από την εστία. Παίρνουμε. Μια κατσαρόλα.
καλά. Μιλάμε τώρα για μάγο. Ερχόμαστε τώρα εδώ. Tom Cruise είναι. Παίρνουμε λίγο ζουμάκι. Στην αρχή ειδικά το κάνουμε με περίσσια προσοχή. Βεβαίως. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Και υπάρχει και μια τεχνική. Τώρα είμαι εκτός φωτιάς, το αυγό λίμωνο, οπότε δεν το ξαναβάζουμε στο μάτι. Εντάξει. Ωραία. Αυτή η τεχνική δεν λέγεται κάπως, απλά είναι tempering λέγεται. Tempering. Δηλαδή στην ουσία κάνουμε, παίρνουμε ένα καυτό ζουμί σε ένα προϊόν που είναι πολύ ευαίσθητο το αυγό και το ανεβάζουμε τη θερμοκρασία έτσι ώστε να μην μαγειρευτεί αν του βάλουμε, δηλαδή αν το αυγό αυτή τη στιγμή είναι στους 10 βαθμούς ή στους 15 στη θερμοκρασία δωματίου και του βάλουμε 90 βαθμούς υγρό, θα γίνει scrambled egg. Ξέρεις τι ωραία scrambled egg φτιάχνω. Γιατί έγινε εδώ πέρα. Γιατί δεν αφήσαν τίποτα. Έχω φάει και εγώ όλη τη σάλτσα. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι το τελικό μας στάδιο. Έχουμε την κατσαρόλα, μπορεί να τη βγάλουμε και εκτός. Και με αυτή εδώ την κίνηση, κυκλικά, ρίχνουμε. Μάλιστα. Το αυγό λέμον, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Όπως θα έλεγε και η Βίκυ Καγιά, αυτό είναι σύγκλο. Είναι σύγκλο. Είναι σύγκλο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κοιτάξτε. Είναι γουάουζα όλο αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μόλις βάλετε όλο το αυγό λέμονο, το κουνάμε, δεν το βάζουμε στην φωτιά ξανά και επίσης δεν βάζουμε καπάκι γιατί αν βγάλουμε υδραθμούς πάλι υπάρχει μια πιθανότητα να κόψει. Και ιδανικά το αυγό λέμονο είναι δύσκολο να τα ξαναζεσταθεί. Σας έχω δείξει πολλές συνταγές με κρέμα λεμονιού, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσαμε, αν έχετε αυτή τη συνταγή, να την προσθέσετε. Ωραία, και το ξαναζεστάτε. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Αλλά βλέπεις τώρα, κοίτα τι ωραίο φαγητό. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, Λίκη, αλλά έχεις ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Τι μπορείς να το δεις τώρα. Θα πρέπει να πέσει το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να δεις ποιος έρχεται. Να κάτι, σου φάει ίσως τη θέση εδώ πέρα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ποιος θα επικρατήσει, ο Masterchef Battle, ή δηλαδή. Το GNTM. Γιατί εδώ τα πράγματα που βλέπω απέναντί μου είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ επαγγελματικά. Και δεν είναι για μόδα. Είναι η Βίκυ... Η Βίκυ Καγιά μας η οποία έρχεται για να μας συγκλονίσει όλους μαζί.